Το βάπτισμα είναι πράγματι ο τρόπος με τον οποίο αφύονται οι αμαρτίες, και το προπατορικό αμάρτημα, αλλά και οι προσωπικές μας αμαρτίες. Μάλιστα εδώ επιτρέψατε μου να σας πω κάτι, να δείτε και μια διαφορά σε μερικά πράγματα. Όπως θα ξέρετε, ότι εκείνος ο οποίος θα έχει σαρκικά αμαρτήματα είναι ένα κόλλημα στην ιεροσύνη. Αν πει κάποιος ότι μετανόησα και εξομολογήθηκα, αυτά είναι αμετάκλητα τα αμαρτήματα. Τελείωσε. Μπορεί να συγχωρεθείς, μπορεί να γίνεις άγιος, αλλά δεν μπορείς να είσαι στην ιεροσύνη. Μάλιστα αναφέρεται και ένα περιστατικό του Μεγάλου Βασιλείου γύρω από το θέμα αυτό, το οποίο είναι τρομερό. Κάποτε ένας ιερεύς μάρτυσε, είχε πέσει στη μοιχεία και... Ορίστε. Ναι, είχε πέσει στη μοιχεία και επήγε στο Μέγα Βασίλειο, ο οποίος τον έβαλε, λέει, σε ένα υπόγειο εκεί να μετανοήσει κτλ. Κτλ. Μετανόησε. Κάποτε λοιπόν είχε πεθάνει κάποιος και δεν ξέρω πώς έγινε, και επειδή είχε πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος δείξει αγιότητα, παρεκάλεσαν αυτόν τον άνθρωπο κάποιοι άλλοι, εκεί οι συγγενείς του νεκρού, και έβαλε το χέρι του πάνω στο νεκρό και ο νεκρός αναισθήθη. Και τότε πάλι έγινε κουβέντα στο Μέγα Βασίλειο ότι τόσο εξαγιάστηκε αυτός ο ιερεύς, ώστε ανέστησε νεκρόν. Και τότε απαντάει ο Μέγας Βασίλειος, αν και νεκρόν ανέστησες, ιερεύς όμως δεν μπορείς πλέον να είσαι. Φοβερό και αδυσόπιτο. Φοβερό και αδυσόπιτο. Λοιπόν, έχουμε όμως περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν πέσει στα αρχικά αμαρτήματα, όπως είναι ο ιερός Αυγουστίνος, και μετά έγιναν κληρικοί. Πώς γίνεται αυτό? Ήταν πρώτου βαπτίσματος. Αυτή είναι τώρα η μεγάλη χάρη. Το βάπτισμα, αγαπητοί μου, αφήνει τα πάντα. Επειδή ακριβώς αυτή η χάρη υπάρχει, η μεγάλη χάρη στο νερό του βαπτίσματος, γι' αυτό την παραμονή των φώτων, θα ξαναγυρίσω σε μια απορία της περασμένης Δευτέρας, την παραμονή των φώτων που έγινε το βάπτισμα όλη νύχτα, για να γίνει λειτουργία το πρωί και να κοινωνήσουν οι νεοφώτιστοι πλέον, έσπευδαν οι πιστοί να πάρουν το νερό της βαπτίσεως δίκην αγιασμού. Και επειδή αυτό είναι το άτοπον, γι' αυτό η Εκκλησία, μην μπορώντας να το καταργήσει γιατί το έκαναν αυτό οι πιστοί, τότε έβαλε αγιασμό, μεγάλο αγιασμό, και την παραμονή των Θεοφανίων, για να παίρνουν από εκείνον τον αγιασμό οι πιστοί και να μην παίρνουν το νερό της βαπτίσεως των χριστιανών. Καταλάβατε? Γι' αυτό καθιερώθηκε να έχουμε δύο αγιασμούς, και την παραμονή και ανήμερα των Θεοφανίων.